Άδεμα του αμπελιού και τον εμβολιασμό αμπελιού αλλά και ελιάς θα μπορέσουν να ακούσουν οι αγρότες που θα παραβρεθούν στη σχετική μερίδα που διοργανώνει το κέντρο Δήμητρα στην Κομωτινή. Εισηγητής της ημερίδας που θα γίνει την άλλη Πέμπτη στις 5 η ώρα το απόγευμα είναι ο γεωπόνος της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας Κώστας Μπούντας, ο οποίος θα απαντήσει στις ερωτήσεις των ενδιαφερομένων αγροτών που θα συμμετάσχουν. Η καλλιέργεια ελιάς και αμπελιού έχει ιδιαιτερότητες και θα πρέπει να γνωρίζουμε τα πάντα αναφορικά με τη διαδικασία ώστε να διασφαλίσουμε την καρποφορία τους, επεσήμανε μιλώντας για την ημερίδα που αφορά στους αγρότες και θα γίνει στο κέντρο Δήμητρας της Κομωτινής ο υπεύθυνός του και γεωπόνος κ. Κωνσταντίνος Μπουντάς. Στις 5 η ώρα το απόγευμα θα έχουμε μια ενημερωτική συνάντηση για όλους τους ενδιαφερόμενους σχετικά με το κλάδεμα του αμπελιού και εμβολιασμού στο αμπέλι και στην ελιά. Υπάρχει η λαϊκή ρίση που λέει Γενάρη μην ακλάδευε, φεγγάρι μην κοιτάζεις, αλλά υπάρχει όμως και η άλλη ρίση που λέει κάλλιο να κλάψει το κλίμα παρά να κλάψει ο παραγωγός. Το σημαντικότερο σε αυτή την ιστορία είναι να καθορίσουμε με σωστά κριτήρια την εποχή κλαδέματος, γιατί η σωστή εποχή προστατεύει από πολλές ασθένειες του ξύλου που προκαλούν απώλειες. Ο κ. Μπουντάς μίλησε και για μία ακόμη μερίδα που αναμένεται και θα δώσει σημαντικές απαντήσεις και συμβουλές στους νέους αγρότες, οι οποίοι, όπως τόνισε, μπορούν να ενημερώνονται σωστά να αποκομίσουν σημαντικά ωφέλη από την αγορά. Θα ασχοληθούμε στην ημερίδα αυτή με το θέμα της διατροφικής αυτάρκειας και επάρκειας της Ευρώπης στο προσεχές μέλλον. Γι' αυτό και δώσαμε ο Δημήτρης Μιχαηλίδης, βέβαια, εδώ στον τίτλο: Ποιοι θα ταΐσουν την Ευρώπη το 2050. Το θέμα της διατροφικής επάρκειας και αυτάρκειας είναι σημαντικό και οι άνθρωποι αυτοί που τώρα εντάχθηκαν στους νέους αγρότες είναι αυτοί που θα παίξουν σημαντικό ρόλο σε όλη αυτή την ιστορία. Ο αγροδιατροφικός τομέας έχει μέλλον και ότι αξίζει τον κόπο να ασχοληθούμε, αλλά ό,τι κάνουμε πλέον να το κάνουμε σωστά για να μπορούμε να έχουμε ικανά μερίδια αγοράς.